Θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι και για πολλά άλλα που έχουν να κάνουν φυσικά με την Κάι Άρης, με τον μπασκετικό μας Άρη, με τον πρόεδρο της Κάι Άρης, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη, τον οποίο με χαρά θα καλησπερίσουμε από το Λίμπερο και την εκπομπή του Όλα από το Άρης. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε? Καλησπέρα σας, μια χαρά. Είστε καλά? Όλα πολύ καλά. Πείτε μας κάτι καταρχάς για το ρεπορτάζ. Κανένα εισιτήριο έμεινε ή... Υπάρχουν κάποια λίγα εισιτήρια, αλλά πιστεύω ότι έως την ώρα του αγώνα θα έχουν εξαντληθεί όλα. Έτσι δείχνει η πορεία της κίνησης των εισιτήριων. Μάλιστα, η προπόληση είναι κάτι παραπάνω από εθαρρυντική. Και όταν μας λέτε ότι τρεις μέρες πριν από την αναμέτρηση τα πράγματα πάνε τόσο καλά, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος θέλει να πάει και να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί έλεγα στο ξεκίνημα και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Μανέτη, ότι εντάξει, το διακύβευμα είναι η τρίτη θέση, ξεκάθαρα. Όποιος κερδίσει, νομίζω παίρνει σημαντικό προβάδισμα για την τρίτη θέση. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, αλλά δεν θα πρέπει να του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που πραγματικά έχει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια και για τις δύο ομάδες, και εμείς έχουμε μετά δύο εκτός έδρας πολύ δύσκολα, με Φυσιά και Πάτρα. Σωστά. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει ο Άρης να το κερδίσει μες στο γήπεδο, ώστε να είμαστε λίγο πιο άνετοι στη συνέχεια. Γενικότερα είστε ευχαριστημένος από τη μέχρι σήμερα πορεία της ομάδας? Έκανε μία πορεία στην Ευρώπη, είχε δύο καρπούζια σε μία μασχάλη στο πρώτο μισό της σεζόν, με συνεχόμενες μετακινήσεις, με πολλά παιχνίδια, ανά μία εβδομάδα. Είχε τρεις αναμετρήσεις να δώσει ο Άρης κάθε 7 μέρες. Γενικότερα, από τη μέχρι στιγμή συγκομιδή και από την πορεία της ομάδας, το δικό σας συμπέρασμα ποιο είναι? Γενικά πιστεύω ότι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θεωρώ ότι η ομάδα πήγε καλά έως τώρα. Έχει εξυπηρετήσει τους στόχους που είχαμε βάλει αρχικά σχετικά με το EuroCup. Δηλαδή την αξιοπρεπή πορεία, περάσαμε πρώτη τον όμιλο, παίξαμε πολύ καλά στην επόμενη φάση, στον δεύτερο όμιλο. Για λεπτομέρειες δεν προχωρήσαμε στους top 16, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, ότι η ομάδα έκανε την πορεία που έπρεπε να κάνει και πήγαν τα πράγματα περίπου έτσι όπως τα είχαμε σχεδιάσει από την αρχή. Στο κύπελλο γνωρίζετε πολύ καλά, αποκλειστήκαμε τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Και στο πρωτάθλημα νομίζω ότι είμαστε στην πρώτη τετράδα και πιστεύω θα συνεχίσουμε να είμαστε πάλι εκεί, όσο έχουμε βάλει στόχο από την αρχή να είμαστε ψηλά στην κανονική διάρκεια και να δούμε τι θα κάνουμε μετά στα play-offs. Θεωρώ ότι έως τώρα η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά και έτσι όπως δεν είχαμε σχεδιάσει από την αρχή. Ναι, άρα όλα βαίνουν βάσει πλάνου δηλαδή που είχατε θέσει στο ξεκίνημα της σεζόν, άσχετα αν τελικά στην Ευρώπη η ομάδα πήκε λίγο παραπάνω από το αρχικό πλάνο, και εδώ που τα λέμε θα μπορούσε και μόνη της ουσιαστικά έβγαλε τα μάτια της και δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπως είπατε και εσείς, για λεπτομέρειες. Ναι, ακριβώς αυτό είπα. Ότι δημιούργησε προσδοκίες λόγω των εμφανίσεων της και των μεγάλων νικών που έκανε εκτός και εντός έδρας. Ωστόσο όμως πήγε πάλι καλά και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και να πούμε ότι είναι μέχρι στιγμής θετικό το πρόσημο όσο αφορά την ευρωπαϊκή μας συμμετοχή μετά από 3 χρόνια. Υπήρχαν και κάποιοι κλειδονισμοί βέβαια στην πορεία αυτή στο πρώτο μισό της σεζόν. Υπήρχαν κάποιες αναταράξεις, ας με επιτραπεί η έκφραση, ιδίως από κάποιες βαριές ήττες που δέχτηκε η ομάδα, όπως αυτή από την Αρμάνη, που ήταν μια πάρα πολύ κακή βραδιά για τον Άρη, και δημιούργησαν έτσι κάποια θεματάκια αυτά τα αποτελέσματα, όπως και κάποιες κακές ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά δεν παρεκκλίνατε τις πορείες σας και συνεχίσατε, και δεν ξέρω αν αισθάνεστε και λίγο δικαιωμένος από όλη αυτή την ιστορία τώρα. Κοιτάξτε, κύριε Σαββόπουλε, όντως υπήρχαν κάποιες πολύ κακές ήττες εκτός έδρας και με την Αρμάνη και με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάνουμε την ψυχραιμία μας ή την ηρεμία μας. Συμβαίνουν αυτά στη διάρκεια της χρονιάς. Έρχονται και κακές βραδιές που όλα σου πάνε στραβά. Το ξέρετε πολύ καλά και σας ασχολείστε με τον αθλητισμό πολλά χρόνια. Το ότι κάτι πάει στραβά δεν θα πρέπει να σε βγάζει εκτός πλάνων, εκτός πορείας, και θα πρέπει πάντα να το αντιμετωπίζεις με ψυχραιμία και ηρεμία, εφόσον βλέπεις ότι η ομάδα δουλεύει στο γήπεδο, ότι είναι εντάξει στα αποδυτήρια, ότι όλοι είναι έτσι όπως δουλεύουν, έτσι όπως το έχουμε πει, να δίνεις πίστοση χρόνου εκεί που πρέπει και όταν χρειάζεται, και
σίγουρα κάποια στιγμή, εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, θα έρθει η ώρα της δικαίωσης. Είναι κάτι που θα πρέπει με ηρεμία πάντα να βλέπουμε τα πράγματα εμείς οι παράγοντες, έτσι, και όχι... με το θυμικό του κόσμου. Ναι, ακριβώς. Και όχι ως οπαδοί. Εντάξει, οπαδοί είμαστε όλοι, ειδικά εγώ. Αλλά έρχεται η ώρα που λειτουργείς και σαν παράγοντας και παίρνεις κάποιες αποφάσεις με κρύο μυαλό, έτσι, όχι ενθερμό. Και λαμβάνοντας όλα τα δεδομένα υπόψη εκείνη τη στιγμή. Σαφώς. Γιατί ζούμε την ομάδα από μέσα. Ο κόσμος ζει την ομάδα, τη βλέπει μόνο στο γήπεδο. Δεν βλέπει καθημερινά την προσπάθεια. Από εκεί και μετά όμως, ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε την ηρεμία μας και να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις κάθε φορά που χρειάζεται. Νομίζω ότι πήγαμε καλά έως τώρα και πιστεύω θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά έως το τέλος της χρονιάς. Και υπήρχε και συγγνώμη που να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει αυτή η ερώτηση. Και υπήρξε και πίεση εκείνο το διάστημα πολύ έντονη, κύριε Αρβανίτη, για ενίσχυση. Όχι ο Τσούπκοβιτς, όχι γιατί δεν παίρνει η ομάδα ένα σέντερ, όχι χρειάζεται ένα point guard. Υπήρχε πολλή κουβέντα και σε ένα βαθμό και πίεση για αλλαγές στις οποίες δεν προχώρησε η ομάδα εκείνο το διάστημα. Και ιδίως όταν τελείωσε και η πρώτη φάση του EuroCup. Ναι, όντως έτσι ήταν. Απλά εμείς πιστεύουμε και τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο κάναμε, αλλά και φέτος που έχουμε νέο ιδιοκτήτη στην ομάδα, ότι οι ομάδες είναι αυτές που στο τέλος δικαιώνονται και πετυχαίνουν τους στόχους. Η ομαδική δουλειά είτε είναι σε διοικητικό επίπεδο είτε είναι στο αγωνιστικό κομμάτι. Μία αλλαγή μπορεί και να φέρει αρνητικά αποτελέσματα αντί για θετικά, πρώτον. Δεύτερον, ήταν σίγουρο ότι η ομάδα είχε έλλειψη σε εκείνο το κομμάτι που ο καθένας έχει στο μυαλό του. Δεν είναι σίγουρο, γιατί μιλούσαμε, ξέρω, για σέντερ και τα λοιπά. Ήρθανε πολλές ομάδες στην έδρα μας και χάσαν εύκολα με πολλούς σέντερ το επίπεδο που θέλαμε εμείς να πάρουμε. Άρα δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Περισσότερο πιστεύω είναι θέμα συγκέντρωσης της ομάδας την ώρα που παίζει και επαναλαμβάνω, οι ομάδες είναι αυτές οι οποίες φέρνουν τα αποτελέσματα και όχι τα άτομα ή μεμονωμένες παρουσίες. Ναι. Αυτό πιστεύαμε και αυτό πράξαμε. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ψάξατε, βέβαια, ότι δεν κινηθήκατε για να βρείτε κάτι που θα βελτίωνε προς το καλύτερο την ομάδα. Εντάξει, αν ήταν να τα πάρετε κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι παρόμοιας δυναμικής με αυτούς που έχει τώρα στο ρόστερ, νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος. Αλλά λογικά για κάτι καλύτερο θα πρέπει να ψάξατε εκείνο το διάστημα. Κοιτάξαμε, αλλά δεν ήταν κάτι που το είχαμε αποφασίσει οριστικά. Ήταν κάτι που το κοιτάζαμε, αλλά δεν ήταν κάτι που το είχαμε αποφασίσει. Αν υπήρχε κάτι εξαιρετικό, το οποίο θα τέριαζε πάρα πολύ στη φιλοσοφία μας και θα έκανε πραγματικά καλό στην ομάδα, πιθανόν και να το κάναμε. Αλλά δεν υπήρχε εκείνη την εποχή κάτι τέτοιο. Και φυσικά θα πρέπει να ξεφύγουμε και από το οικονομικό μας budget που από την αρχή της χρονιάς είχαμε ορίσει. Υπάρχει, επειδή εσείς γνωρίζετε και την αγορά, κύριε Αρβανίτη, είστε πλέον από τους πολύ έμπειρους μπασκετικούς παράγοντες, αναλαμβάνοντας μια πολύ δύσκολη αποστολή τα τελευταία χρόνια. Είστε συνομιλητής, δηλαδή, με αρκετό κόσμο τα τελευταία χρόνια. Άρα γνωρίζετε και τους κανόνες της αγοράς της μπασκετικής. Νιώσατε, αισθανθήκατε ότι προσπάθησαν ενδεχομένως κάποιοι να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι πλέον ο Άρης έχει έναν ιδιοκτήτη ο οποίος έχει μια οικονομική επιφάνεια και μια δυνατότητα να φέρει και έναν καλύτερο παίκτη στην ομάδα? Το αισθανθήκατε? Φυσικά υπάρχει αυτό. Οι κανόνες της αγοράς το λένε. Υπάρχει αυτό όταν υπάρχει ένας νέος ιδιοκτήτης ο οποίος έχει την οικονομική άνεση που όλοι γνωρίζουμε. Σίγουρα στείνονται κάποια παιχνίδια τα οποία θα μπορούν να σε οδηγήσουν να κάνεις μια επιλογή ακριβή που θα είναι περισσότερο προς όφελος των ανθρώπων που θα αμυφθούν και λιγότερο προς όφελος της ομάδας. Ναι, φυσικά υπάρχει αυτό. Ναι. Αλλά θα πρέπει να βλέπεις τα πράγματα από την πλευρά της ομάδας πάνω απ' όλα και του ιδιοκτήτη και του τι συμφέρει στο σύλλογο.
Ναι. Πάντως ο Άρης αυτή τη στιγμή αποτελεί και ένα φαινόμενο, νομίζω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, θα έλεγα, διότι είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει με τον ίδιο προπονητή και τους ίδιους παίκτες, με το ίδιο ρόστερ δηλαδή, το οποίο έφτιαξε και σχεδίασε πριν από κάποιους μήνες, χωρίς την μικρή αλλαγή. Και αυτό, για να δώσω και μια συνέχεια, νομίζω ότι είναι και ένα πλεονέκτημα εν ώψη και του αγώνα με την ΑΕΚ, γιατί ο Άρης θα βρει απέναντί του μια ομάδα η οποία ακόμη αλλάζει παίκτες. Δεν ξέρω και πόσο έχει δικαίωμα ακόμη να αλλάξει. Κοιτάξτε, είναι ένα πλεονέκτημα όσο... Ναι, φυσικά, αυτό έλεγα. Η ομοιογένεια της ομάδας που χτίζεται μέρα με τη μέρα, στο τέλος, είναι αυτή που εμείς πιστεύουμε ότι θα μας φέρει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Και επιμένουμε σε αυτό το πλάνο. Νομίζω και πέρσι έτσι λειτουργήσαμε. Μόνο για ένα τραυματισμό κάναμε μια προσθήκη που είχαμε το δικαίωμα να κάνουμε και μετά συνεχίσαμε εμπιστεύοντας τους ανθρώπους τους οποίους είχαμε επιλέξει από την αρχή της χρονιάς και στο τέλος, όπως είδατε, δικαιωθήκαμε. Κύριε Αρβανίτη, κεφάλαιο Πρίφτης, το ξέρετε πολύ καλά, εσείς τον επιλέξατε ως διοίκηση, τον φέρατε στην ομάδα. Αισθάνεστε τρόπον την αδικαιωμένος για την επιλογή σας, γιατί μαζί με τον Άρη προφανώς προοδεύει και ο ίδιος ο κύριος Πρίφτης, ο οποίος, εντάξει, όταν ήρθε δεν ήταν και το σούπερ όνομα, εντάξει, να το παραδεχτούμε, αλλά νιώθετε, αισθάνεστε ότι παράλληλα με τον Άρη μεγαλώνει και ο ίδιος. Ναι, και ενισχύει και την επιλογή σας, φυσικά, Δημήτρης, αυτή που κάνατε πριν από κάποια χρόνια. Ναι. Ο Δημήτρης πραγματικά είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ, ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ. Όντως δεν ήταν το μεγάλο όνομα όταν το φέραμε στον Άρη πέρυσι. Ωστόσο γνωρίζαμε ότι έχει ικανότητες και πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τις ομάδες στις οποίες εργάζεται. Είναι ένας προπονητής που είναι προπονητής του παρκέ και όχι των δημοσίων σχέσεων και, των, ναι. και του ίντερνετ. Ναι. Οριμάζει και αυτός σιγά σιγά μέσα στην ομάδα. Αποκτά σίγουρα εμπειρίες μεγαλύτερες και σε πιο υψηλό επίπεδο και κάτω από πολύ μεγάλη πίεση που έχει ο πάγκος του Άρη. Είμαστε όλοι, πιστεύω, ευχαριστημένοι και το έχουμε δηλώσει και ο κύριος Λάσκαρης το έχει πει εξάλλου. Και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή που κάναμε πέρσι και με πολύ μεγάλη χαρά συνεχίσαμε και φέτος. Θα είναι και του χρόνου στον πάγκο ο κύριος Πρίφτης, γιατί ο κύριος Λάσκαρης πρόσφατα είπε ότι υπάρχει μια θετική προδιάθεση. Υπάρχει μια θετική προδιάθεση, αλλά νομίζω ότι θα έρθει η ώρα που θα το κουβεντιάσουμε και αυτό τη στιγμή που πρέπει και όχι από τώρα. Πάντως είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα με τον προπονητή μας. Μιας και αναφερόμαστε στην ομάδα, υπάρχει, κύριε Αρβανίτη, και πρόθεση ανανέωσης, προώρηση ενδεχομένως για White, McNeil, για παίκτες οι οποίοι έδειξαν φυσικά τη δυναμική τους και ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε, να διαβάζουμε, να γράφονται και στην Αθήνα ειδικότερα για ενδιαφέρον ομάδων για να τους αποκτήσουν, είτε από την Ελλάδα είτε από ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν τελικά έχετε ως σκέψη να τους δέσετε από τώρα ή θα περιμένετε να ολοκληρωθεί η σεζόν. Όχι, αυτό είναι πολύ προώρο. Ο καθένας φυσικά από τους αθλητές μας δείχνει τις δυνατότητές του. Είμαστε ευχαριστημένοι από όλους και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι καλοί χαρακτήρες και πολύ καλοί αθλητές, προσφέρουν πολλά στο γήπεδο. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα το κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Αυτό που λέμε σε όλους και οι ίδιοι λένε φυσικά, ότι και οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες. Από εκεί μετά το τι θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς θα το δούμε την ώρα που πρέπει και τη στιγμή που πρέπει. Αυτή τη στιγμή δεν επιδιώκουμε να συζητήσουμε τίποτα. Πέρα από το να συνεχίσει η ομάδα απρόσκοπτη να δουλεύει για να πετύχει τους στόχους της που έχει βάλει στο πρωτάθλημα. Ρωτάει εδώ, έχουν έρθει αρκετές πρώτες. Και ναι. Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από καμία ομάδα για κανέναν από τους αθλητές μας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, σωστά. Δεν το συζητάμε, δεν υπήρχε ποτέ και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Δεν δίνουμε κανένα παίκτη, η ομάδα θα παίξει έτσι όπως είναι να παίξει.
Όποια ομάδα και αν έρθει και όποια, ό,τι και να ζητήσει. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις εδώ, να επιλέξω κάποιες από αυτές. Ο φίλος ο Χρήστος ρωτάει αν θεωρείτε εσείς ότι ο Άρης πρέπει να πάρει του χρόνου και ένα-δύο πρωτοκλασσά τους Έλληνες για να ανέβει και άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω τώρα ποιος θεωρεί πρωτοκλασσά τους Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Δεν συγκεκριμενοποιεί, αλλά αυτό είναι το ερώτημα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό στοιχείο μιας ομάδας οι Έλληνες παίκτες και η προσωπικότητά τους. Αυτό σας είπα και πάλι, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το ύψος του budget που ο κύριος Λάσκαρης θα μας χορηγήσει, θα μας δώσει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε. Οι Έλληνες μας παίκτες είναι ήδη πολύ καλοί και αποδίδουν καλά μέχρι τώρα. Εξάλλου γνωρίζετε πολύ καλά ότι και ο Ξανθόπουλος και ο Ζάρας και ο Πελεκάνος έχουν συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά. Η ΔΕ Μικρή το ίδιο, έχουμε τον Πουλιανίτη δανεικό, έχουμε τον Σπύρο το Μούρτο που λύγει το συμβόλαιο του και αυτό θα δούμε τι θα κάνουμε, αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό για μας. Προχωράμε προς το ότι το ελληνικό στοιχείο είναι σημαντικό και το ξέρουμε, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη που πρέπει. Γιατί προφανώς και για... τώρα δίνω εγώ συνέχεια στην ερώτηση του φίλου, ότι ο Άρης θα αποτελέσει προορισμό και για Έλληνες πρωτοκλασσά τους πλέον, έτσι πως οδηγούνται τα πράγματα, έτσι δεν είναι κύριε Αρβανίτη? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, ναι, θεωρώ ότι και η αγορά το δείχνει αυτό, ότι ο Άρης είναι πραγματικά μια ομάδα που πολλοί θα ήθελαν Έλληνες αθλητές να έρθουν στον Άρη. Και πιστεύω ότι όσο περνάνε οι μέρες και ο καιρός, αυτό θα γίνεται ακόμα και πιο έντονο στους Έλληνες αθλητές και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στο να πάρουμε αυτούς που πραγματικά θα θελήσουμε το ερχόμενο καλοκαίρι. Μιας και λέτε για παίκτες, διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες για έναν Βαλάντι Κουρτίδη από την Ασπίδα Ξάνθης. Τι γίνεται τώρα στην περίπτωση του, τον παίρνει ο Άρης αυτό το παίκτη? Κοιτάξτε, για τους αθλητές, τους μικρούς ειδικά που ο Άρης πραγματικά ενδιαφέρεται, θα το δηλώσει ο ίδιος ο Άρης. Τώρα, ο κύριος Λάσκαρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει συχνά σε γήπεδα μπάσκετ και του αρέσει πάρα πολύ να βλέπει. Το ότι πηγαίνει σε ένα γήπεδο να δει κάτι δεν σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε για κάποιον. Όταν θα έρθει η ώρα θα το πούμε εμείς και κανένας άλλος. Και επίσης θα ήθελα πολύ και από τους συναδέλφους σας ότι εφόσον υπάρχει κάτι να βγει, να ρωτάτε την ΚΑΕ Άρης πρώτα και μετά τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. Γιατί δηλώσεις του τύπου ενδιαφέρθηκε για τον τάδε αθλητή και ενδιαφέρεται και η τάδε ομάδα και η άλλη ομάδα κτλ. Δεν βοηθάν καθόλου. Και πρώτα απ' όλα κάνουν και κακό στο ίδιο το παιδί, γιατί αν είναι ένα μικρό παιδί 15-16 ετών, καταλαβαίνετε πώς θα αισθάνεται και πώς είναι το μυαλό του όταν διαβάζει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλετε να μπει ο Άρης στην διαδικασία αφενός πληστηριασμού και από την άλλη να χρησιμοποιείτε το όνομά του. Και να χρησιμοποιείτε το όνομά του. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Να προσέχουν όλοι πάρα πολύ τι δηλώνουν και με ποιον μιλάνε. Μάλιστα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ο Άρης όταν θα έρθει η ώρα να πει κάτι θα το πει. Ναι. Ναι. Το ότι θέλει να αποκτήσει πάντως και κάποιους Έλληνες ταλαντούχους, αυτό εντάξει είναι μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρουν, αλλά αυτό τι σημαίνει ας πούμε, ότι πραγματικά θα πάμε να τους πάρουμε, μπορούμε να τους πάρουμε όλους. Πρέπει να επιλέξουμε αυτούς που θέλουμε εμείς. Σωστά, σωστά. Πείτε μου κάτι για την επιλογή για το Champions League της FIBA και γενικότερα για σχέσεις του Άρη με την EuroLeague, με την FIBA. Είναι δύο στρατόπεδα στα οποία έχει χωριστεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ για ακόμη μια φορά και πού είναι ο Άρης σε αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα να πω ξανά για άλλη μια φορά ότι ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα πανευρωπαϊκής εμβέλειας στο μπάσκετ. Ως πολιτική δεν συμφωνεί με τις κλειστές λίγκες. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Για δύο λόγους. Πρώτον και σημαντικότερο, γιατί δεν βοηθάει στην ανάπτυξη
του αθλήματος. Και δεύτερον, δεν βοηθάει στις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν. Από τη στιγμή που είναι τα πράγματα κλειστά και αφήνεις απ' έξω το αγωνιστικό και αθλητικό στοιχείο. Αυτό είναι απαράδεκτο για τον αθλητισμό γενικότερα, ας πούμε. Επομένως, εμείς κληθήκαμε κάποια στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε το θέμα του Champions League της FIBA και το αν θα συνεχίζαμε στο EuroCup. Δεν είναι κάτι οριστικό. Mm-hmm. Είναι φανερό βέβαια ότι κλείνουμε προς την επιλογή του Champions League της FIBA. Mm. Πιστεύω όμως ότι αυτά θα ξεκαθαρίσουμε στο Μάρτιο. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι σε 2 χρόνια θα έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα και από την πλευρά της FIBA και από την πλευρά της Ευρωλίγκα, ώστε να γίνει ενωμένο το ευρωπαϊκό μπάσκετ να προχωρήσει για να μπορέσουμε να φέρουμε το άθλημα εκεί που ήταν παλιότερα και να μην έχουμε αυτή τη φθήνουσα πορεία που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Σε σχέση πάντα με το ποδόσφαιρο και το Champions League του ποδοσφαίρου. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι στην παρούσα φάση σου είναι και μια αναγκαστική επιλογή να πάρει μέρος ο Άρης στο Champions League. Από τη στιγμή που, όπως μας λέτε, υπάρχουν αυτές οι κλειστές λίγκες από την άλλη πλευρά, κλειστή λίγκα δηλαδή της EuroLeague. Και προκειμένου ο Άρης, αν μην μείνει φυσικά και εκτός του παιχνιδιού, επιλέγει να συμμετέχει κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μας λέει ότι θα κριθεί το Μάρτιο στο Champions League της FIBA. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Άρης ανήκει στις 10-15 μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ναι. Και θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο αποκλείστηκε, από εκεί και μετά κοιτάξαμε το τι θα είναι καλύτερο και πιο συμφέρον για την ομάδα μας. Και κλείνουμε προς την πλευρά της FIBA και του Champions League που θα διοργανώσει. Mm. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή διοργάνωση, με καλές ομάδες, με σωστό marketing και προώθηση του προϊόντος, βασιζόμενοι στα αθλητικά κριτήρια φυσικά πάνω απ' όλα που είναι σημαντικό και στα αγωνιστικά κριτήρια, και θεωρώ ότι θα είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Ο Άρης θα είναι πάντα μέσα στις εξελίξεις, από τις πρώτες ομάδες που θα παίξει ρόλο στην οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και εκεί κοντά θέλουμε να είμαστε πάντα. Θεωρείτε δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτός ο διχασμός και θα πάμε σε μια ενιαία διοργάνωση? Πιστεύω ότι και εσείς δεν το βλέπετε. Mm. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η κόντρα. Περισσότερο κακό κάνει παρά καλό. Άρα και οι δύο πλευρές αναγκαστικά θα βάλουν νερό στο κρασί τους και θα βρεθεί μια λύση από κοινού, ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί και το μπάσκετ να φτάσει πάλι εκεί που ήταν τη δεκαετία του 80 που ο Άρης έπαιζε στο Κύπρο Βαθλητριών. Το θέμα είναι όταν γίνει αυτό, να είναι ο Άρης έτοιμος να είναι παρόν φυσικά στις εξελίξεις και να είναι αυτό. Είπα προηγουμένως ότι θα είμαστε σίγουρα παρόν και όσο περνάει ο καιρός θα είμαστε και πιο έτοιμοι, γιατί μην ξεχνάτε ότι τώρα είναι λίγοι μήνες που ξεκίνησε η νέα πορεία του Άρη. Θέλει δουλειά, θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, ηρεμία και ταπεινότητα. Ναι. Πάμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά, κύριε Αρβανίτη. Πληρώνεται κανονικά το 99? Τι γίνεται στο κομμάτι? Είμαστε, γιατί ο Άρης είναι υποχρεωμένος να τηρεί και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή του στο άρθρο 99. Εκτός δηλαδή από το φετινό budget, πληρώνει και άλλο ένα για τις υποχρεώσεις αυτές. Πού είμαστε σε αυτό το επίπεδο? Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, ως διοικητικό παράγοντα και ως πρόεδρο της ομάδας. Πάνω απ' όλα είπαμε από την αρχή ότι προέχει η οικονομική εξυγίανση της ομάδας. Φυσικά και πληρώνονται τα πάντα, και το άρθρο 99 και οι δόσεις προς την εφορία και οι δόσεις στο ΙΚΑ και όλοι όσοι υπάχθηκαν στο άρθρο 99. Κάθε μήνα κανονικά όλες οι υποχρεώσεις μας είναι τακτοποιημένες και πληρωμένες, και σιγά σιγά το χρέος μειώνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε βάλει. Mm-hmm. Και φυσικά σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση με την υπαγωγή μας στο άρθρο 99, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι ήταν η αιτία που ήρθε ο κύριος Λάσκαρης στην ομάδα. Mm-hmm. Ήταν σίγουρα η αιτία, γιατί και ο ίδιος όταν πρωτοήρθε αυτό είπε, ότι ο Άρης πλέον με την υπαγωγή στο άρθρο 99 ήταν μια ασφαλής εταιρεία. Γνώριζε σε ποιους χρωστά και πότε πρέπει να τα πληρώσει. Και φυσικά έχει κάνει το πλάνο του και ο άνθρωπος το εκτελεί κάθε μέρα μέχρι
εκεί που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο τυπικός είναι στα κομμάτια αυτού. Και είναι όλα καλά δηλαδή. Και ενδιαφέρει και τον ίδιο γιατί είναι και η δουλειά του τέτοια. Πρέπει να είναι αξιόπιστος απέναντι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι και όλα καλά και για τους πρώην μετόχους. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις που πρέπει από τον κύριο Λάσκαρη δηλαδή. Όλες οι υποχρεώσεις πληρώνονται κανονικά. Νομίζω αυτό ότι είναι φυσικά για το καλό της ομάδας. Καλά, εντάξει, εννοείται. Νομίζω για το οικονομικό δεν τίθεται ζήτημα και όλοι οι αθλητές και όλοι οι υπάλληλοι, νομίζω από ό,τι ενημερωνόμαστε, όλοι είναι πληρωμένοι όχι μόνο στην ώρα τους, αλλά το παράδοξο με αυτό που συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα, στην υπόλοιπη, πληρώνονται και πριν τις ώρες τους. Ναι, είναι πολλές φορές συμβαίνει αυτό λόγω του οικονομικού προγραμματισμού που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης μας. Ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει εάν οι πρώην μέτοχοι της γένεσης είναι κοντά στην προσπάθεια Λάσκαρη, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν τα προηγούμενα χρόνια και στήριξαν την ομάδα. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά, έρχονται στο γήπεδο, ηθικά βοηθάνε όσο μπορούν οι άνθρωποι, είναι δίπλα μας. Οι άνθρωποι της γέννησης είναι παιδιά τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, έχουν βοηθήσει πολύ την ομάδα όταν την ανέλαβαν μετά από εκείνη την ειδική εκαθάριση, μέχρι όσο του ήταν ενεργοί βοηθούσαν πάρα πολύ και οικονομικά. Μετά γνωρίζετε πολύ καλά, έδωσαν το μάνασμα στον κύριο Τζεβελέκη και τον Δαμιανίδη και είναι κοντά και βοηθάνε οι άνθρωποι. Ναι. Πείτε μου κάτι και για τις σχέσεις με τον ερασιτέχνη Κεραβανίτη. Υπήρχαν κάποιες συναντήσεις στο τελευταίο διάστημα με τον κύριο Ψηφίδη. Υπήρχε μια εκκρεμότητα, όπως μας είχε πει και ο πρόεδρος του ερασιτέχνη εδώ όταν το φιλοξενήσαμε. Δεν ξέρω, τακτοποιήθηκε αυτή η εκκρεμότητα, είναι όλα ok? Με ποσοστά που πρέπει να παίρνει ο ερασιτέχνης? Θα μου επιτρέψετε να μην πω κάτι. Έχουμε υπογράψει μια ρήτρα εχημήθειας και εμπιστευτικότητας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλές είναι οι σχέσεις μας. Συζητάμε, θα βρεθεί η λύση, δεν είναι... Όλοι άρεσοι είμαστε και όλοι θέλουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν θα πω κάτι γιατί έχουμε υπογράψει αυτό το έγγραφο. Εντάξει, οκ. Το σεβόμαστε, απόλυτα σεβαστό. Πολύ. Ρωτάει ο φίλος εδώ, 495, δεν ξέρω, τον ξεχάσαμε αυτόν. Ρώτα λέει, Άλεξ, αν ο Λαριτζάκης μένει ελεύθερος. Ναι, ο Λαριτζάκης του χρόνου είναι ελεύθερος. Μαστάρα, δεν τίθεται θέμα επιστροφής. Άρα έχει κάνει δηλαδή την επιλογή του Άρης να μην ασχοληθεί με το συγκεκριμένο περαιτέρω. Προφανώς. Αυτό είναι καταλαβαίνω. Είναι θέμα προπονητή. Ναι. Να μου κάνατε μια τρίπλα τώρα. Είναι θέμα προπονητή. Κάνατε λίγο pick and roll αυτά. Χημεία και όλα αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, είναι... γνωρίζετε πολύ καλά το μπάσκετ, είναι οι συνεργασίες πάρα πολύ σημαντικές. Ναι. Σωστά. Εντάξει, ναι. Πώς βγαίνουν οι συνεργασίες σε άμυνα και επίθεση, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και με τα μειονεκτήματα του κάθε παίκτη. Γι' αυτό σας είπα το θέμα προπονητή. Ναι. Να σας πάω τώρα σε ένα θέμα που ξέρω ότι ενδεχομένως έτσι λίγο, πώς να το περιγράψω, θα σας προκαλέσει μια δυσφορία, μια δυσαρέσκεια σε αυτή τη δικαστική διαμάχη με τον κύριο Γιάννη Δαμιανίδη. Ναι. Είναι ένα κομμάτι που να ρωτάει και αρκετός κόσμος εδώ. Έχουμε αρκετά μηνύματα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αρέσει να κερδίσει τα πρώτα δικαστήρια, υπάρχουν κάποιες προσωρινές διατάγες. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα το οποίο, εντάξει, θα πάρει το δρόμο το δικαστικό, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Αλλά υπάρχει, και εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό λίγο παραπάνω, κύριε Αρβανίτη, και το ηθικό κομμάτι της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο το δικονομικό δηλαδή. Είναι και το ηθικό. Υπάρχει δηλαδή ένας πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ, ο οποίος έρχεται και ζητάει λεφτά, ζητάει μισθού, ζητάει κάποια χρήματα από την καρτέλα του θεωρητικά, γιατί το λέω θεωρητικά γιατί η ΚΑΕ δεν τα αναγνωρίζει, και δημιουργεί έτσι μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα, αν μη τι άλλο. Ναι, κοιτάξτε, τώρα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω μιλήσει πολλές φορές και στην πρώτη μου συνέντευξη το 12-13 και την συνέντευξη το 13-14 και στο 14 ξαναμίλησα. Πρόκειται για το χειρότερο πρόεδρο που έχω γνωρίσει στον μπασκετικό Άρη. Είναι αυτός ο οποίος με την καταστροφική του διαχείριση έφτασε την ομάδα σε 5,5 εκατομμύρια χρέη, 5,6 εκατομμύρια ευρώ χρέη,
προσπάθησε φεύγοντας με νύχια και με δόντια να αφήσει πίσω του καμένη γη, γνωρίζουμε όλοι τι έχει κάνει, και αυτό γιατί τον ενδιέφερε πάνω απ' όλα η προσωπική του περιουσία και όλο αυτό που είχε στο μυαλό του, ας πούμε. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον Άρη, το ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Από και μετά είναι θράσος αυτό που κάνει. Εγώ έχω να πω στον κόσμο ότι θα πρέπει να κάνει λίγο ακόμα υπομονή, γιατί αυτά που λέμε και έχουμε υποσχεθεί, τίποτα δεν έχουμε ξεχάσει, και θα έρθει η ώρα που αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει για όλα αυτά που έχει κάνει για την εναντίον της ομάδας. Απλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε και εμείς από την πλευρά μας, γιατί θα είναι μια μεγάλη δικαστική περιπέτεια από εδώ και πέρα, ναι, να διασφαλίσουμε την πλευρά μας, να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερες ή έστω καλύτερα μηδενικές παράπλευρες απώλειες όσο αφορά την ΚΑΕ Άρης. Ναι. Από και μετά θα έρθει η ώρα του. Περιμένουμε να κάνει όλες τις κινήσεις που έχει να κάνει. Ήδη έχει κάνει αρκετές. Περιμένουμε να κάνει και τις επόμενες. Το περιμένατε, κύριε Αρβάτη, ότι θα κάνει? Γιατί μιλήσατε για θράσος. Δεν το περιμένατε ή σας προκάλεσε κάποια έκπληξη ή όχι? Αν και έτσι όπως μας τα περιγράφετε, τότε μιλάτε για το χειρότερο πρόεδρο που πέρασε από τον Άρη. Προφανώς και δεν αποτελεί έκπληξη. Όχι, δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι γνωστός ο χαρακτήρας του. Και είναι καταγεγραμμένος συγκεκριμένος στη συνείδηση των Αριανών φιλάθλων. Όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει και τι έχει αφήσει πίσω του. Γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά τον τρόπο που δίκησε, σε ποιο παρεάκι στηρίχτηκε. Αυτό όλο το παρεάκι ως ανθρώπινο απόβλητο έχει αποβληθεί από τον Άρη. Τα στηρίγματα του ήταν γνωστά. Τώρα πλέον δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ανώνυμα και μέσω των social media να ρίχνουν δηλητήριο και λάσπη. Αλλά όση προσπάθεια λάσπης να κάνουν και να ρίξουν στο διαμάντι που λέγεται ΚΑΕ Άρης, το διαμάντι πάντα θα λάμπει και δεν πρόκειται ποτέ να το θαμπώσουν. Και όσο περνάει ο καιρός τώρα με τον κύριο Λάσκαρη θα λάμπει ακόμα περισσότερο. Ναι. Αυτό έχω να πω εγώ. Ναι. Από και μετά θα έχουμε μακρύ. Θα έχουμε δρόμο δηλαδή μπροστά μας στην υπόθεση αυτή που αντιλαμβάνουμε. Γιατί είχατε μιλήσει, νομίζω, και για ένα πόρισμα για τη διοίκηση Δαμιανίδη και αν θα γίνει αυτό. Και γενικότερα είχαμε πληροφορηθεί και μια πρόθεση αγωγής από την πλευρά της ΚΑΕ. Είναι δηλαδή θέματα τα οποία τα εξετάζεται, αλλά. Είναι νομικά θέματα. Ναι. Όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Σας είπα προηγουμένως, περιμένουμε να κάνει όλες τις κινήσεις που έχει να κάνει. Ναι. Και μετά θα αρχίσουμε και εμείς την αντεπίθεσή μας. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ήδη αποκρούσει τις κινήσεις του. Έχουμε ήδη δικαιωθεί σε όλες. Αναμένονται τα δικαστήρια και εκεί θα καθίσει ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ναι, και το πόρισμα δηλαδή κάποια στιγμή προφανώς και θα το δημοσιοποιήσετε για να μάθει ο κόσμος και με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς έχετε συναντήσατε όταν πήρατε εσείς τη σκητάλη αμέσως. Κοιτάξτε, όσο αφορά αυτό το κομμάτι, ναι, σας είπα να διασφαλίσουμε την πλευρά μας ότι δεν θα έχει κάποια επίπτωση στην ΚΑΕ. Το παραμικρό πρόβλημα εμείς. Ναι. Όμως, έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη οικονομική γνώση για να καταλάβεις το τι έγινε στην ΚΑΕ Άρης. Ούτως ή άλλως, το δικαστήριο που υπαχθήκαμε στο 1989 έλεγξε ένα προς ένα τα χρέη που υπήρχαν στην ΚΑΕ Άρης. Ήταν 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν πλέον, διότι... Να. Έχουμε φτάσει στον Άρη να αμφισβητούμε και τις δικαστικές αποφάσεις, ας πούμε, που ευνόησαν την ομάδα. Δεν μπορεί μια ομάδα με τόσα έσοδα να φτάνει να έχει τόσα πολλά χρέη. Εκεί αυτό κάτι δείχνει. Από και μετά όλα θα φανούν στο δικαστήριο. Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει αν υπάρχει κάποια σκέψη για το γήπεδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να μεγαλώσει, γιατί είχαμε αρκετά sold out φέτος, ο κόσμος έχει επιστρέψει μαζικά και φαντάζομαι ότι του χρόνου με μια ακόμη καλύτερη ομάδα και συμμετοχή σε μια καλύτερη διοργάνωση, ασφαλώς το γήπεδο θα φαντάζει και μικρό. Ναι, να πω, ναι, το γήπεδο είναι μικρό, το γνωρίζουμε όλοι. Για το μέγεθος της ομάδας και την ποσότητα του κόσμου του Άρη που έρχεται στα παιχνίδια.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Δεν μπορεί να γίνει και από την πλευρά του βοηθητικού γηπέδου, διότι αυτό χρησιμοποιείται, επομένως δεν μπορεί αυτό το γήπεδο να χαθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σχετικά με το γήπεδο. Προβλέπονται κάποια πράγματα από την οικογένεια, δεν θα τα ανακοινώσω εγώ, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τελειώσουμε το κομμάτι των χρεών για να δούμε κάτι άλλο όσο αφορά το γήπεδο. Μάλιστα. Ναι. Κάθε πράγμα στην ώρα του δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βήμα-βήμα, και γενικότερα είναι μια διοίκηση η οποία πηγαίνει σε όλα τα θέματα βήμα-βήμα και δεν βιάζεται και δεν μας έχει δώσει τάσεις έτσι, νεοπλουτισμού, ας με επιτραπεί η έκφραση. Κοιτάξτε, σας είπα, είναι μια πορεία που με λίγους μήνες έχει ξεκινήσει. Θέλει πολλή δουλειά για να γίνουν τα πράγματα αυτά που θέλουμε όλοι. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να λύνονται και δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Πρέπει να υπάρχει μια σειρά. Εφόσον αυτή η σειρά τηρηθεί, θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνουν, για να φτάσει ο Άρης εκεί που όλοι επιθυμούμε και εκεί που ήταν παλιά. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος δεν θέλει περισσότερο να πετύχει όλη αυτή η προσπάθεια, εκτός από τον ιδιοκτήτη ο οποίος πληρώνει, από τον πρόεδρο ο οποίος υπογράφει και από τον προπονητή ο οποίος κάθεται μπροστά στον πάγκο της ομάδας. Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε περισσότερο από όλους να πετύχει αυτό. Απλά για να γίνουν σωστά τα βήματα, να μην γίνονται λάθη, να μην δημιουργούνται προβλήματα κτλ., θα πρέπει να γίνονται σιγά σιγά όλα και με ένα σχεδιασμό. Ναι. Θέλω να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με μια προσωπική ερώτηση, κύριε Αρβάνιτη. Από όλη αυτή την ενασχόλησή σας, τι κρατάτε, τι αφήνετε, αν έχετε μετανιώσει για κάτι, αν έχετε κάνει κάποιο λάθος για το οποίο αισθάνεστε ότι θα έπρεπε να πείτε κάτι, και γενικότερα ένα προσωπικό απολογισμό από αυτής της πορείας που έχετε καταγράψει στο μπασκετικό αριστικά. Κρατάω πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα την αγάπη του κόσμου. Αυτό είναι που με γεμίζει με χαρά και αισιοδοξία και με κάνει ευτυχισμένο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Είναι το νούμερο ένα δηλαδή. Δεν μετανιώνω. Ίσα-ίσα χαίρομαι πάρα πολύ και πλέον είμαι τόσο χαρούμενος που έχει φύγει το βάρος της καθημερινότητας της ομάδας από πάνω μου και είμαι πολύ πιο ήρεμος και με πιο καθαρό μυαλό. Αυτό είναι που έχω να πω. Από εκεί μετά, όσοι δουλεύουν ειδικά σε δύσκολες καταστάσεις, πάρα πολύ δύσκολες, και για την ομάδα με χρέη και στην οικονομική την πολύ κακή συγκυρία που είχε η ελληνική οικονομία και με τον μπάσκετ σε ευθύνουσα πορεία και όλα αυτά, σίγουρα θα γίνουν και κάποια λάθη. Δεν έγιναν εσκεμμένα. Πολλά που φαίνονται λάθη δεν είναι λάθη, γιατί πρέπει κάποιος να γνωρίζει και το παρασκήνιο, και όταν μια απόφαση παίρνεται πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του το τι συμβαίνει από πίσω, ποιες είναι οι συγκυρίες που παίρνεται αυτή η απόφαση και τι συμβαίνει μέσα στην ομάδα. Γενικά πάντως αυτό που έχω εγώ να πω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό είναι η αγάπη του κόσμου και η στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια που παλέψαμε όλοι μαζί, με τον κόσμο και εσείς μαζί και οι δημοσιογράφοι και όλοι μαζί βοηθήσατε ώστε η ομάδα αυτή να σταθεί στα πόδια της, να φτάσει στο σημείο αυτό να είναι υγιής, να είναι αξιοπρεπής, να είναι μια ομάδα που την αγαπά όλος ο κόσμος, να βγάζει καλό πρόσωπο προς τα έξω. Όλο αυτό έγινε από μια συλλογική προσπάθεια. Όλοι μαζί, ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι αθλητές, οι προπονητές, οι παράγοντες, οι χορηγοί, όλοι βοήθησαν, όλοι μαζί. Βοηθήσαμε όλοι μαζί να σωθεί αυτή η ομάδα και να μην έχει τα προβλήματα που έχει ο ποδοσφαιρικός Άρης. Γιατί κινδύνευσε και αυτή η ομάδα να πάθει αυτό που έπαθε ο ποδοσφαιρικός Άρης. Και το ξέρετε καλά κι εσείς. Και πολλοί το είχαν και ως στόχο κιόλας. Ναι, δεν έχετε άδικο. Εγώ θα ευηθώ... Και πρόταση το είχαν πολλοί. Ακριβώς. Αυτό. Πείτε εθνική και τα λοιπά. Δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό, στη μεγαλύτερη ντροπή, ξέρω εγώ, του βασκετικού Άρη. Η ομάδα με τον Γκάλι, του Γιαννάκη, του Ιωαννίδη, του Παγιοργίου, του Αλεξανδρίου, όλων, του Γούσιου, ξέρω όλων αυτών, να μην μπορέσει όλος ο Άρης να κρατήσει αυτή την ομάδα
εκεί που πρέπει. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά και η ομάδα πάει από το καλό στο καλύτερο. Και να ευχηθούμε αυτό που είπατε κι εσείς, να πάρει και ένα παράδειγμα και το ποδόσφαιρο, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη αμαρτία για τον κόσμο του Άρη, ένα μεγάλο παράπονο. Να ευχηθούμε και το ποδόσφαιρο να βρει κάποια στιγμή το δρόμο του και να βαδίσει στα χνάρια του μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα. Χωρίς το ποδόσφαιρο δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί το μπάσκετ να είναι ένα μεγάλο άθλημα για τον Αριανό να σημαίνει πολλά, αλλά το ποδόσφαιρο για κάθε σύλλογο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και να το κάνουμε, είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Πρέπει όλοι μαζί και εκεί, ενωμένοι πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Ναι. Το να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Να αφήνουμε τους εγωισμούς μας πίσω από την ομάδα. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Αν είμαστε έτσι, δεν θα έχει προβλήματα το ποδοσφαιρικό Άρης. Είναι τόσο μεγάλος, είναι τόσο τεράστιος, που δεν θα έχει προβλήματα. Απλά εκεί, ξέρετε όλοι τι συμβαίνει. Ναι, έχετε δίκιο. Το μίσος, η διχόνοια, ο διχασμός, όλο αυτό σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας δημιουργεί πρόβλημα. Και στις οικογένειές μας ακόμα και στις δουλειές μας ακόμα. Ναι. Όσο μάλλον σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο που έχει τόσο πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα που ασχολείται με τον Άρη. Το ποδόσφαιρο είναι νούμερο ένα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι. Και για μας είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε, κύριε Αρβανίτη. Καλή επιτυχία την Κυριακή στο μάτς με την ΑΕΚ και συνέχεια του πρωταθλήματος. Εγώ να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο να δει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η ομάδα θα παλέψει για την νίκη. Το γήπεδο να είναι αυτό που ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια, με μια πάρα πολύ ωραία μπασκετική πάνω απ' όλα ατμόσφαιρα. Και είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε νικητές από αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχουμε και άλλα παιχνίδια δύσκολα εκτός έδρας αλλά και στην έδρα μας, τα οποία θα πρέπει η ομάδα να τα κερδίσει για να πετύχει τους στόχους της. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρβανίτη. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.